στο στάδιο Αλκαζάρ της Λάρισας και πάλι σε λίγο θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της ΑΕΛ με τον Άρη για την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League. Ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια του φετινού πρωταθλήματος, έτσι όπως κυλάει η κούρσα για την πέμπτη θέση για τη συμμετοχή στα play-off της Super League. Αυτός είναι ο Τουμέρ Μετίν, ο Τούρκος που θα μπει σε λίγο, ο λόγος στο Γιάννη Πάγκο. Ο Τουμέρ Μετίν, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Γκουέλα, είναι η αλλαγή που κάνει ο Μαρίνος Ζουνίδης και προλάβαμε στο πρώτο ημίχρονο να πούμε και να μεταφέρουμε. Άλλωστε το είδε και ο κόσμος τα χειροκροτήματα, ο κόσμος της Λάρισας τον σήκωσε από τον πάγκο. Για προθέρμανση ο Μαρίνος Ζουνίδης, χειροκροτήματα τα οποία συνεχίστηκαν από όλο το γήπεδο μάλιστα κατά τη διάρκεια της ανάπαυλης και κατά ένα διάστημα της προθέρμανσής του και μάλιστα ο Τούρκος χαρακτηριστικά γύρισε και έβαλε το χέρι του στην καρδιά και ευχαρίστησε τον κόσμο για αυτή την θερμή θερμότητα υποδοχή που του επιφυλάσσει. Αυτός είναι ο Τούρκος που επέστρεψε μετά από ένα μικρό διάστημα τελικά απουσίας όταν βρέθηκε στη Φενέρμπαξε, μια άλλη αγαπημένη ομάδα, γιατί και ο Τούρκος έχει πολύ καλά αισθήματα για τη Λάρισα, ήταν ένας λόγος που τον έφερε πίσω στον κάμπο. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης, ο Λάμπρος Κόρδας, είναι στο πέταλο μαζί με τους φιλάθλους που ταξίδεψαν από τη Σαλονίκη και άλλες περιοχές της Ελλάδας εδώ στο Αλκαζάρ και το παιχνίδι άρχισε για το δεύτερο μέρος. Ύστερα από ένα πρώτο μέρος πολύ φτωχό. Τα στατιστικά μάλιστα είναι ενδεικτικά. Από ένα σούτ είχαν οι δύο ομάδες, μία κεφαλιά η Λάρισα, μία απόκρουση ο Άρης. Και συνολικά πέντε κόρνερ έχουμε διακοπή τραυματισμό στο κέντρο του γηπέδου. Ο Γκαρσία είναι πεσμένος. Μπορεί φάση να μην έχουμε, αλλά έχουμε αλλεπάλληλους τραυματισμούς. Ίσως είναι δυνατές οι κόντρες, γιατί οι δύο μονομάχοι θέλουν να τα δώσουν όλα. Αυτοί είναι αναπληρωματικοί, ο Πρίτας, ο Βλοντάτσικ και ο Πρίτας Βλοντάτσικ. Και ο Ζεντήλ ήταν που προθερμενόταν, όπως προλάβαμε να δούμε. Το μόνο που έχει ενδεικτικά μεγάλους αριθμούς είναι η κατηγορία με τα φάουλ. Να, ορισμένα σκληρά, και αυτό είναι το χειρότερο, γιατί έβγαλε αναγκαστικά εκτός αγώνα το Γιαννακόπουλο από νωρίς. Εδώ, δείτε εδώ τις μάχες, μονομαχίες που γίνονται σκληρές. Λίγες όμως οι κίτρινες κάρτες παρόλα αυτά. Από μία για κάθε ομάδα. Και ο παίχτης που δέχτηκε από τη Λάρισα την κίτρινη, ο Γκουέλα, τραβήχθηκε εκτός αγώνα από τον Μαρίνο Ζουνίδη. Ήταν και ένας λόγος αυτός, γιατί προς το τέλος του πρώτου μέρους έκανε και ένα ακόμη επικίνδυνο φάουλ και διαμαρτυρόταν και φοβήθηκε ο Ζουνίδης ότι μπορεί να έχει και αποβολή με δεύτερη κίτρινη. Βεβαίως ο λόγος που έβαλε τον Μετίν είναι γιατί θέλει καλύτερη οργάνωση στην επίθεση. Πάμε στο Γιάννη Πάγκο. Αυτό ακριβώς ήταν που ζήτησε ο Μαρίνος Ζουνίδης όταν πήρε στην άκρη τον Τούρκο και δώσει οδηγίες πριν μπει, να παίζει περιφερειακά καλά και να προσπαθεί να εκμεταλλεύεται τις κινήσεις των άλλων επιθετικών, να προσπαθεί να βγάζει μπαλιές στην πλάτη της άμυνας του Άρη. Ενώ από τη Λάρισα, όπως είπες για τον Άρη, συνεχίζουν προθέρμανση ο Πρίτας, ο Βλοντάρτσικ και ο Ζεντήλ. Από τη Λάρισα προθερμαίνονται τώρα ο Ιγκλέσιας, ο Αράπ και ο Φωτάκης. Και πρέπει να προσθέσουμε σαν σχόλιο το ότι η Λάρισα στο πρώτο μέρος δεν πήρε τίποτα από τις πτέρυγες. Δύο τομείς τους οποίους η ΑΕΛ φτιάχνει παιχνίδι συχνά. Στις προηγούμενες αγωνιστικές τουλάχιστον είχε αποφέρει καρπούς, για παράδειγμα, ακόμα και το παιχνίδι του Βενετίδη περπόταν από τα μετόπιστεν και έκανε φάσεις. Τώρα εδώ βγαίνει ο Ζουράφσκι, πάει το σουτ με τη μία πολύ ψηλά. Ένα λάθος της άμυνας, πήγε να το εκμεταλλευτεί ο Πολωνός. Ο Ρομπέρς ήταν αυτός που του έδωσε την ευκαιρία. Δεν απομάκρυνε και ο Ζουράφσκι θέλει να κρεμάσει τον Σιφάκη, αλλά δεν σημάδεψε σωστά. Συνέχεια από τον πορτιέρο του Άρη. Γιάννη Πάγκο, αυτό που βλέπουμε είναι πάντως ότι με την είσοδο το Μετίν πήγε δεξιά, εκεί που ήταν ο Γκουέλα. Δεν άλλαξαν ιδιαίτερα ρόλους, έτσι. Ακριβώς έτσι. Ενώ πριν από λίγο πέρασε μπροστά μας ο Γιαννακόπουλος, γύρισε από τα αποδυτήρια, κουτσένει ελαφρά, έχει στο χέρι του και λίγο πάγο και πάει και κάθισε και αυτό στο πάγκο της Λάρισας. Χέρι, πόδι, όλα μαζί έτσι. Λοιπόν, κρατάει το πάγο στο χέρι, είναι, το πάγο είναι για το, για το πόδι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία καθόλου για τον παίκτη βεβαίως. Ο τραυματισμός είναι κάτι πολύ άσχημο. Μια σέντρα πήγε ο Μπατιό να εκμεταλλευτεί, αλλά ο Κοτσόλης. Εδώ είναι ο Ήλιτς, πασάρι στον Πάρα, Αργεντίνος, για τον Μετίν, πήγε πάνω το Γιάχιτς,
Δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο Παμπορίδης που ήταν πολύ κοντά και τώρα Γκαρσία κάθε την παλιά. Δεν περνάει. Κότσιος, άλλη μια δυνατή κόντρα, Βενετίδης. Ο οποίος συνεχίζει, θέλει όμως βοήθεια στο πλάγιο για τη Λάρισα. Έχουμε όμως διακοπή γιατί είναι ακόμα πεσμένο στο χορτάρι. Εδώ βλέπετε τον Νέτο. Είναι ο Κότσιος από την προηγούμενη κόντρα. Ο κόσμος της ΑΕΛ είναι αυτός που πατάει μάλλον γκάζι στις εξέδρες ζητώντας το γκολ, το αποτέλεσμα. Και από την άλλη η οπαδή του Άρη, να πως έγινε ο τραυματισμός. Βάλαν πολύ δυνατά τα πόδια τους και οι δύο παίκτες. Θα μεταφερθεί με το ειδικό όχημα. Αυτός είναι ο Σοκράτης ο Φριδόπουλος, σκάουτερ του Αστέρα Τρίπολης, ήρθε να δει τον Άρη. Παλιός ποδοσφαιριστής με μεγάλη καριέρα στην πρώτη εθνική. Έκλεισε βέβαια στον Αστέρα, αλλά περισσότερα χρόνια στην Νίκαια, στον Ιωνικό. Ο Ηλίας Κότσικος σηκώθηκε. Και εδώ η μονομαχία είναι καθαρή αυτή, δεν υπάρχει τίποτα. Ο Μετίν με τον Γιάχιτς. Ο Κυριακίδης. Οι οπαδοί του Άρη συνεχίζουν με αμύωτη ένταση την υποστήριξη της ομάδας τους. Γκαρσία μπροστά για τον Κόκε. Κότσιος βάλα στο Χαβίτο. Δείτε εδώ και κάποιοι μασκαράδες. Ωραία, έξυπνη αφίεση. Είναι η εποχή που το επιτρέπει. Το προτάσει μάλιστα. Συνέχεια με ένα πλάγιο. Μπατιόν. Φάουλ στο Χαβίτο τώρα. Και παρατηρήστε από τον Παμπορίδη, θα έχουμε και κάρτα, για να δούμε. Θα τη δείξει την κάρτα στον Βενετίδη. Εδώ, από πίσω ήρθε και κάνει το φάουλ που επιφέρει τον κυτρινισμό του Στέλιος Βενετίδης. Φτάνει έτσι και τις 7 κίτρινες κάρτες στο πρωτάθλημα. Οι οπαδοί της Λάρισας ανεβάζουν ρυθμούς και ο λόγος στο Γιάννη Πάγκο. Αλλαγή και για τον Άρη. Ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Για να δούμε Γιάννη τη φάση. Πέρασε ο Μπατιόν, υπάρχει επιθετικό φάουλ στον Κότσιο. Πάμε ξανά στη σένα. Βλοντάρτσικ στη θέση του Χαβίτο. Για να δούμε και τι εσωτερικές αλλαγές θα επιφέρει αυτή η αλλαγή. Ο Ζουνίδης βηματίζει προς τα στον πάγκο. Βλοντάρτσικ που λογικά θα παίξει στην κορυφή αυτός. Θα γυρίσει πιο πίσω ο Κόκε. Θα το δούμε όμως στην πράξη. Γιάχιτς. Κόκε πήρε μια κεφαλιά. Έγινε το λάθος από τη Λάρισα. Πάλι ο Κόκε. Δεν προλαβαίνει όμως να ολοκληρώσει αυτό που σκεφτόταν. 52 λεπτά παιχνιδιού στο Αλκαζάρ. 0-0 σε ένα παιχνίδι που παρακολουθείται απευθείας από τη τηλεόραση του Αλφα σε προσφορά του ΟΠΑΠ. Και τώρα η ΑΕΛ, υπάρχει υπόδειξη, έχει βγει μπάλα πλάγια από την άλλη πλευρά. Αυτός είναι ο Βλοντάρτσικ που θα περάσει τώρα στο παιχνίδι αντί του Χαβίτο. Ο Μαζίνιο αποσύρει τον πρώτο σκόρερ της ομάδας και πάμε στο Γιάννη Πάγκο. Λογικά, αν μπορούσα να ερμηνεύσω σωστά και την κίνηση του Μαζίνιο, πηγαίνει δεξιά από πτέρυγα ο Κάλβο εκεί που έπαιζε ο Χαβίτο και έρχεται στα αριστερά στο πλάι ο Ρεγκέιρο και πηγαίνει λίγο πιο πίσω ο Κόκκι εκεί που έπαιζε ο Ρεγκέιρο για να πάει στην κορυφή της επίθεσης ο Βλοντάρτσικ. Οι δύο παίκτες που πάνε στα πλάγια, Γιάννη, τις παίζουν τις πτέρυγες καλά και ο Κάλβο παρότι άρχισε στην αριστερή και ο Ρεγκέιρο βέβαια που είναι η δική του πλευρά καθαρά. Αν και πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο Ρεγκέιρο έχει κάνει πάρα πολύ καλή, αθόρυβη δουλειά στο πρώτο ημίχρονο. Κυριακίδης συνδυάζει το Μετίν με τον Μπουκουβάλα. Κρατάει. Σαρμιέντο. Πήγε να αλλάξει παιχνίδι ο Κυριακίδης. Δεν του βγήκε. Μακριά από το Ρομπέρς. Πασχίζει ο Κάλβο, φάουλ από τον Βλοντάρτσικ στον Κότσιο και παρατηρήσει τον Πολωνό από τον Παμπορίδη.
ο Κιλκισιώτης ρέφερι. Διαιτητής 17 χρόνια, 1992, τέταρτη χρονιά στην μεγάλη κατηγορία. Σαρμιέντο, έμπαιρνε. Ξανά ο Αργεντίνος για το Μετίν, πρόλαβε ο Καράμπελας. Κυριακίδης, το σούτ δεν βγαίνει όπως θα ήθελε. Κόκε τώρα στην κόντρα, δύο μέναν, πρόλαβε ο Ταμπίζας να διώξει. Έρχεται ο Βενετίδης να ολοκληρώσει. Ήλιτς, κάθετα για το Ζουράφσκι, οφσάιντ ο Πολωνός, 20-9 ο Γούκος. Εδώ μισό βήμα μπροστά, όταν έφυγε η μπάλα. Κόκε. Παλιά για το Ρεγκέρο που τρέχει πολύ γρήγορα στην έξοδο ο Κοτσόλης. Στο ίδιο τέμπο οι δύο ομάδες προσπαθούν ή περιμένουν για την ακρίβεια το λάθος του αντιπάλου τους να το εκμεταλλευτούν για να φτάσουν στο γκολ. Καράμπελας κατεβάζει. Μπατιών όπως όπως, Λοντάρτσικ, Μπουκουβάλας. Το πλάγιο για τη Λάρισα. Ήλιτς και Μετίν. Ο Τούρκος βλέπει το Ζουράφσκι, παλιά του δεν είναι καλή, ο Νέτο κόβει. Σαρμιέντο, ο Αργεντίνος ένα σούτ ξαφνικό out. Ο Σιφάκης δεν πρόλαβε να δει καλά τη φάση, αλλά και ο Σαρμιέντο δεν σημάδεψε σωστά. Ο τεχνικός του Άρη παρακολουθεί ξανά. Και από μία ακόμη κάμερα, δυνατό αλλά άστοχο το σουτ του Μαρσέλο Σαρμιέντο. Κόκε, ο Ισπανός τώρα. Καράμπελας. Κόκε κερδισμένος από τις κόντρες, παίρνει και το φάουλ από τον Κυριακίδη. Ξανά η εκτέλεση, είπε ο Παμπορίδης. Εδώ το φάουλ. Βιάστηκαν οι φιλοξενούμενοι. Ξανά ζητάει ο Παμπορίδης να στηθεί η μπάλα, γιατί δεν έχει πάρει ο ίδιος θέση. Περίμενε να στήσει την μπάλα. Όμως με αυτές τις επαναλήψεις προωθήθηκαν οι συμπαίκτες του Ρεγκέρο που θα εκτελέσει. Ο κόσμος του Άρη περιμένει να εκμεταλλευτούν αυτή τη φάση οι παίκτες της ομάδας του. Ρεγκέρο πολύ δυνατά, έξοδο από τον Κοτσόλη. Η έξοδος λοιπόν καθαρίζει την περιοχή. Κοτσόλης που σήμερα συμπληρώνει 100 παιχνίδια στην πρώτη εθνική κατηγορία. Ο Πάρα. Σαρμιέντο, Κυριακίδης. Πάντα μπροστά σε κλειστούς διαδρόμους. Και αυτός με την παρέμβαση του Καράμπελα. Από το πλάγιο κόβει πάλι ο Καράμπελας. Offside ο Κουβάλας. Υποδείχθηκε ο μπακ της Λάρισας. Εδώ δεν το συζητάμε καν. Ταμπίζας μπροστά, ο Ζουράφσκι μια κεφαλιά. Δεν ανησυχεί ο Γιάχιτς. Τώρα πάει ο Νέτο στα πλάγια. Ωραίος συνδυασμός με τον Γκάλβο. Συνεχίζουν οι δύο παίκτες. Ο Νέτο τον πρόλαβε προς στιγμήν ο Βενετίδης. Κερδίζει και ο Κότσος, συγγνώμη, και κερδίζει και επιθετικό φάουλ από τον Βραζιλιάνο. Εδώ και μια κοκορομαχία. Λεκτική μάλλον. Αυσυμαχία ξανά. Στην κούρσα κερδίζει ο Κότσιος και παίρνει και το επιθετικό φάουλ. Ναι, το έκανε ήδη πολύ μεγάλη προσπάθεια για να φτάσει ως εκεί. Ο Πάρα δεν μπορούσε να συγκρατήσει. Κάλβο. Έχει διάδρομο, ανοίγεται, περιμένει ο Βλοντάρτσικ. Κάλβο κρατάει,
Πασάρι, όχι. Τώρα. Από πλάγια η σέντρα από τον, Κάλβο, από τον Κόκκι στην άλλη πλευρά που Κουβάλας κατέβασε και διώχνει. Πιο μακριά ο Μετίν. Ζουράσκι και Μετίν. Κερδισμένοι παίκτες του Άρη. Μπατιόν. Ρεγκέιρο. Άνοιξε πολύ. Πήρε ο Ζουράσκι. Φάουλ. Από τον Καράμπελα. Όχι, άφησε την φάση πλεονέκτημα, δεν υπήρχε τίποτα. Και στην άλλη πλευρά ο Βενετίδης είναι αυτός που κερδίζει. Φάουλ για να δούμε. Όχι, φάουλ υπέρ του Άρη. Εδώ έχουμε μάλλον διαδοχικά μπερδέματα. Φάουλ στο Βενετίδη. Εδώ υποδείχθηκε φάουλ στο Βενετίδη που έσπρωξε τον Κάλβο. Και εδώ τώρα βλέπετε, παίρνει. Εδώ είναι καθαρή περίπτωση φάουλ του Καράμπελα. Είχε χάσει την μπάλα. Ο Ζουράφσκι έπρεπε να το κερδίσει. Το χάσε ο Βαμπορίδης εδώ. Και από την άλλη έγινε το φάουλ του Βενετίδη. Ένα φάουλ που φέρνει πολυκοσμία στην περιοχή του Κοτσόλη. Για να δούμε τώρα. Ο Ρεγκέιρο εκτελεστής. Με πολύ δύναμη όμως. Άτσαλα θα έλεγα για έναν τέτοιο τεχνίτη. Την ώρα που περίμενε ένα σωρό κόσμο συμπαίκτες του για μια κεφαλιά. Συμπληρώθηκε μια ώρα παιχνιδιού στο Αλκαζάρ. Χωρίς τέρματα, με τον κόσμο να περιμένει όπως και τους δύο προπονητές. Βλέπετε στο Εσταντανέ. Νέτο. Λάθος με την, με τη μία Ζουράφσκι. Δεν μπορεί. Πρόλαβε ο Μπουκουβάλας, πιέζει ο Ρεγκέιρο. Πάντα ο Μπουκουβάλας. Απέφυγε τον αντίπαλό του, Κυριακίδης. Ο Ρεγκέριος συνεχίζει το pressing μόνος του. Μπάλα πιο πίσω, Κοτσόλης. Και πάλι ο Άρης με διάθεση να πρεσάρει. Πήρε ο Βενετίδης. Δεν μπορεί να συνεχίσει, υπάρχει φάουλ. Παμπορίδης ακούει τα παράπονα του Βενετίδη που ζήτησε κάρτα στον αντίπαλό του. Γκαρσία που έκανε το φάουλ. Άλλη μια φορά. Ο κόσμος του Άρη συνεχίζει την υποστήριξη όπως και οι πολυπληθέστεροι οπαδοί της Λάρισσας. Και τώρα περιμένουν να δουν τι θα αποκομίσει η ΑΕΛ με την εκτέλεση του φάουλ. Συναγερμός τώρα στην περιοχή του Σιφάκη, ο Μετίν εκτελεστής. Με δύναμη, κεφαλιά από τον Ταμπίζα, η μπάλα παίρνει ύψος όμως. Γκαρσία. Το πλάγιο για τη Λάρισα. Με την, ένα ακόμη πλάγιο για τους γηπεδούχους. Σαρμιέντο και ο Μετίν. Σαρμιέντο μια σέντρα, εκεί που πάει μπάλα γύρισε και ο Κάλβο, βγήκε ο Πάρα γρήγορα. Νέτο. Μπατιόν. Ο Αργεντίνος έχει πολύ χώρο μπροστά, το Μαζίνιο φωνάζει προχώρα, ο Κόκκε τώρα. Κοιτάει στο Ρεγκέιρο. Γλίστρησε ο Ρουγουανός και μια δεύτερη φορά. Καραμίστηκε η κόντρα του Άρη, που μένει ψηλά όμως. Κυριακίδης. Γιάννη Πάγκο, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες κινήσεις από τους δύο προπονητές. Δεν υπάρχουν κινήσεις εκτός από τις αλλαγές που έγιναν και δεν υπάρχουν και συγκεκριμένες οδηγίες. Κάποια αλλαγή στο σύστημα, τακτική, ρόλων. Οι δύο ομάδες πηγαίνουν έτσι όπως είχαν χαράξει και κατά την ανάπαυλα οι προπονητές στα σχέδιά τους. Σε ένα φτωχό παιχνίδι από πλευράς φάσεων. Πολύ φτωχό θα λέγαμε. Μπατιόν. Ρεγκέιρο. Καράμπελας, βγήκε ο Ρεγκέιρο μπροστά του, η σέντρα προς τον Πλοντάτσι και η κεφαλιά η μπαλάουτ. Να μια ξαφνική επιθετική ενέργεια, ένα τελείωμα από τον Πολωνό, τον Βλοντάτσικ, που προκάλεσε ανησυχία, έτσι μια μικρή ταχυπαλμία.
Ήταν δυνατή μεν η κεφαλιά από μακριά, έλεγχε βέβαια και ο Κοτσόλης. Στατιστική υπηρεσία του Κώστα Γαλάνη δείχνει το πολύ μικρό αριθμό τελικών προσπαθειών για ένα παιχνίδι που αγωνίζονται δύο από τις φύση επιθετικές ομάδες. Τέρματα έχει πετύχει φέτος, 28 συγγνώμη η Λάρισα, και από την άλλη ο Άρης με μια καλή συγκομιδή, αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Βέβαια, μια που το παιχνίδι εξελίσσεται με ιδιαίτερη προσοχή στην άμυνα, να πούμε ότι και οι δύο ομάδες πάνε πολύ καλά και αμυντικά. Έχουν δεχτεί μόνο 20 τέρματα και η μία και η άλλη, ύστερα από 22 αγωνιστικές. Συν αυτό το παιχνίδι παρακολουθείτε. Πάμε στο Γιάννη Πάγκο. Ετοιμάζει πρώτο στη δεύτερη του αλλαγή ο Μαρίνος Ζουνίδης. Είναι έτοιμος να περάσει, έχει βγάλει την φόρμα στον αγωνιστικό χώρο ο Φωτάκης, ο οποίος θα πάρει την θέση, να δούμε σε λίγο. Να εδώ Φωτάκης. Το παιχνίδι συνεχίζει το Ρεγκέιρο. Γιάννης Πάγκος μας ενημερώνει, στη θέση του Σαρμιέντο θα μπει ο Φωτάκης. Κόκε για το Ρεγκέιρο που ήταν μόνος. Βγήκε πολύ γρήγορα και παραχώρησε το πλάγιο ο Κότσιος. Και πάμε πάλι στο Γιάννη Πάγκο. Χτυπιέται μαζί για το ανοιχτό κοντρόλ του Ρεγκέιρο στην προηγούμενη φάση. Και ξανά πάει στη θέση του εκεί, στο όριο που το επιτρέπεται στο Πάγκο. Καράμπελας με τον Μπουκουβάλα. Ανέβηκε ψηλά η σέντρα στην περιοχή. Διώχνει ο Κότσιος πάλι το πλάγιο για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Απειλεί ο Άρης. Παραμένει ψηλά. Καράμπελας ξέφυγε από τον Μπουκουβάλα. Καράμπελας, η σέντρα του πολύ άσχημη. Στην άλλη πλευρά, εδώ, αριστερός μπακ του Άρη. Με το Φωτάκι θα κλείσει τις αλλαγές ο Μαρίνος Ζουνίδης, ο οποίος άρχισε μία αναγκαστική. Αυτός είναι ο Γιάννης Γκαλίτσιος, μία δόξα του παρελθόντος για τη Λάρισα. Στη μεγάλη εκείνη φρουνιά που κατέκτησε τίτλους και έκανε διάσημη στην Ευρώπη την ΑΕΛ, μόνο στην Ελλάδα. Σαρμιέντο και ο Βενετίδης πασχίζουν το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Μετά το Ζουράφσκι και τον Μετίν θα μπει και ο Φωτάκης. Ο κόσμος χειροκροτεί και τον Αργεντίνο που αποχωρεί και τον Φωτάκη που εισέρχεται, ένα παίκτη που σουτάρει συχνά και είναι σε θέση και αυτός να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Στο μεταξύ ο Άρης με Κάλβο δεν μπορεί να συνεχίσει. Βενετίδης. Η κόντρα, ο Ρεγκέιρο παραχώρησε το πλάγιο. Ο Πάρα που συνεννοείται με τους συμπαίκτες του και τον βλέπουμε τώρα να έχει έρθει δεξιά. Ο Πάγκος της Λάρισας με τον Ζουνίδη να κάθεται προσωρινά. Βουκουβάλας. Πάρα. Ρομπέρζ. Τρέχει ο Ζουράφσκι. Δεν έχει πρόβλημα ο Σφάκης. Το πλάγιο για τον Άρη. Μαζί είναι ο Ταλέι με τον Κόκε που ουσιαστικά κάνει παιχνίδι πίσω από τον Βλοντάρτσικ στο κέντρο, στο κεντρικό άξονα. Πιέζει Λάρισα τώρα. Καράμπελας. Υπάρχει φάουλ. Σήκωσε ψηλά το πόδι. Όχι, πλάγιο. Συγγνώμη, δικό μου λάθος. Το πλάγιο τώρα είναι για τον Άρη. Σε ένα παιχνίδι που το θέαμα έχει πάει περίπατο ή δεν έκανε την εμφάνισή του. Για την ακρίβεια.
φάουλ τώρα από τον Γκαρσία. Ένα στημένο, με αυτό ίσως θα θέλει να απειλήσει η Λάρισα τώρα. Ο Φωτάκης αναλαμβάνει η εκτέλεση και προωθούνται αρκετοί συμπαίκτες του. Και η αεροπορία που τα μετώπισε στην Ονταμπίζας, ο Κότσιος. Τοποθετούνται στην περιοχή. Κάτι έχει γίνει με την εκτέλεση. Ο Κόκκι είχε πάει μπροστά κοντά στην μπάλα. Φωτάκης πλασαριστά με την μπαλιά. Ο Βενετίδης πάνω στο σιφάκι πάει μπάλα. Έξυπνη η πάσα, δεν είχε όμως συνέχεια. Κυριακίδης, ωραία τρίπλα και... Βενετίδης. Ήλιτς. Μπαλιά του Σέρβου, ο Σιφάκης προλαβαίνει άπαντες. Δεν ήταν όμως κάτι σπουδαίο η ενέργεια του Σέρβου. Νταμπίζας τώρα. Από λάθος σε λάθος, Κυριακίδης. Βλόνταρτσικ τώρα. Γρήγορα, Μπουκουβάλας πρόλαβε. Έρχεται ο Κόκκι πολύ δυνατά, το πλάγιο για τη Λάρισα. Ο Κόκκι που είναι ένας από τους παίκτες που αγωνίστηκαν και στο αντίστοιχο περσινό παιχνίδι. Τρεις από αυτή την σύνθεση του Άρη αυτή τη στιγμή. Ήταν και ο Κάλβο, ήταν και ο Γκαρσία. Από την άλλη, έξι παρόντες σήμερα. Ο ένας αντικαταστάθηκε ο Σαρμέντο. Κυριακίδης, Κοτσόλης, Κότσιος, Βενετίδης, Νταμπίζας. Λάθος τώρα από τον Κότσιο, το πλάγιο για τον Άρη. Καράμπελας για τον Ρεγκέιρο. Έχουμε ένα φάουλ του Πάρα πάνω στον Καράμπελα, δυνατό, και κάρτα στον Αργεντίνο από τον Παμπορίδη. Καράμπελας στο χορτάρι. Εδώ Πάρα πήγε να πιέσει αντικανονικά. Άλλη μια φορά πατάει πάνω στο καλάμι του Καράμπελα. Σωστή απόφαση από τον Παμπορίδη, που είναι μέσα σε όλες τις φάσεις. Ο κόσμος του Άρη στο πέταλο. Και από το φάουλ τώρα ο Ρεγκέιρο. Τέσσερις συνολικά κίτρινες κάρτες. Νέτο. Διώχνει ο Πάρα. Πάμε πολύ γρήγορα στο Γιάννη Πάγκο. Ετοιμάζει Ζετήλ ο Μαζίνο. Με το χέρι ο Ρεγκέιρο έκανε το κοντρόλ. Και τώρα καθυστέρησε τη φάση. Συνέχεια. Εδώ χρησιμοποιήσει το χέρι αντικανονικά. Μπαλιά για το Ζουράφσκι, έχει κάνει έξοδο Σιφάκης. Χάνει την μπάλα, αλλά ελέγχει ο Ρομπέρτς και την αφήνει να κυλήσει εδώ. Ήταν ένα λάθος του Σιφάκη, που δίνει το χέρι του στον Ρομπέρτς για να τον ευχαριστήσει. Κοιτάξτε εδώ, έκανε έξοδο και έχασε την μπάλα. Πάμε στο Γιάννη Πάγκο. Ο Ρεγκέιρο θα βγει από την δεκάδα του Άρη για να περάσει τη θέση του Ζεντήλ. Και από μια ακόμη κάμερα είδατε πώς έγινε το λάθος του πορτιέρα του Άρη, που πάντως δεν είχε επιπτώσεις. Πριν την εκτέλεση του πλαγίου θα γίνει αντικατάσταση. Ο Βραζιλιάνος θα πάρει θέση του Ουρουγουανού. Ζεντήλ θα δούμε και πού ακριβώς θα μείνει στον αγωνιστικό χώρο. Συνεννοείται με τον Κόκκι. Ο Ρεγκέιρο δέχεται συγχαρητήρια αποχωρώντας. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Πίεζε ο Κυριακίδης. Ζεντήλ. Ένα ακόμη πλάγιο σε αργό τέμπο το παιχνίδι.
Εξακολουθούν να είναι μετρημένες στα δάχτυλα των δύο χεριών οι φάσεις. Χωρίς την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ζεντίλ. Τρέχει ο Πλοντάτσικ. Πολωνός με τον Πάρα. Οι κόντρες ευνοούν τον Άρη. Είναι η ώρα του Κότσκου να απομακρύνει. Κοιτάζει μπροστά. Δεν μπορεί να φτάσει όμως το Ζουράφσκι. Πάντα στο χώρο του κέντρου. Τώρα ο Ζουράφσκι κέρδισε και πάει σε μια κόντρα με το Μετίνι Λάρισα. Ο Τούρκος θέλει βοήθεια. Κυριακίδης. Νταμπίζας ανεβαίνει. Σπρώχνει ο Βλοντάτσικ. Φάουλα τον Πολωνό. Πάλι με το στημένο θέλει να απειλήσει η Λάρισα. Έτσι έγινε το φάουλ. Αναλαμβάνει ο Μετίν 15 λεπτά πριν την εκπνοή της κανονικής διάρκειας. Πολλοίς κόσμος στην περιοχή με δύναμη κεφαλιά τον Πάρα. Ο Σιφάκης ενστικτοδός σταμάτησε την μπάλα. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα και είναι για τους γηπεδούχους. Πολύ γρήγορα βγήκε ο Πάρα στην πορεία της μπάλας, αλλά το ίδιο σωστά τοποθετημένος ο Σιφάκης. Άλλη μια φορά εκτέλεση. Εδώ ο πορτιέρο του Άρη είπε όχι στον Αργεντίνο. Σιφάκης Γιάννη Πάγκο που είναι πολύ σταθερός από τη στιγμή που το εμπιστεύτηκε τη θέση του βασικού. Οι δύο προπονητές να το πούμε έτσι. Ναι, θα θυμίσουμε βέβαια ότι δεν ήταν. Δεν έχει για να δούμε την παλιά για το Μετίν που ξεφεύγει. Μετίν περνάει. Πέναλτι από το Ρομπέρζι. Ανατροπή στον Μετίν και η μεγάλη ευκαιρία τώρα για τη Λάρισα να ανοίξει το σκορ. Το λάθος, βλέπετε πώς αντιδρά ο Γάλλος. Μάλλον πεδαριώδες το λάθος εκεί. Μετίν του κάνει την τρίπλα και τον ρίχνει κάτω τον Τούρκο. Άλλη μια φορά. Εδώ η ανατροπή. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα. Ο Ζουράφσκι παίρνει την μπάλα και άλλη μια φορά το πέναλτι που υποδεικνύεται από τον Βασίλη Παμπορίδη στο Μετίν. Η ανατροπή του Ρομπέρς απαρηγόρητος εδώ από την πολύ καλή τρίπλα του Μερ Μετίν, που να που γίνεται κλειδί στα χέρια του Μαρίνου Ζουνίδη. Ας δούμε όμως την εκτέλεση από το Ζουράφσκι. Ο Πολωνός με το Σιφάκι, Ζουράφσκι, 1-0 για την Λάρισα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί και από τους παίκτες που πάνε στην εξέδρα και από τον κόσμο που ξεσηκώνεται. Ένα γκολ που οπωσδήποτε μετράει έτσι όπως εξελισσόταν το παιχνίδι. Πανηγύρια παντού στο Αλκαζάρ, εκτός από το πέταλο των οπαδών του Άρη που σάστησαν με αυτή την εξέλιξη. Παίρνει φωτιά λοιπόν το Αλκαζάρ με το 1-0 από τον Ζουράφσκι που φτάνει τα 6 τέρματα φέτος στη Super League. Οδηγίες από τον Μαρίνο Ζουνίδη που πάντως ανακουφίστηκε με την εξέλιξη. Άλλη μια φορά εκτέλεση. Ο Σιφάκης έπεσε, ο Ζουράφσκι εκτέλεσε υποδειγματικά και ανοίγει το σκορ στο Αλκαζάρ με το Ματσέι Ζουράφσκι. Για να δούμε την αντίδραση. Δείτε πως πανηγυρίζει ο Κοτσόλης. Ξέσπασε κι αυτός. Γρήγορα ο Άρης μπροστά. Ψάει την υπόδειξη από τον δεύτερο βοηθό, τον κύριο Βλάχο. Στο μεταξύ μια κίτρινη κάρτα από τον Γκαρσία για διαμαρτυρία, αν δεν κάνω λάθος, στον Παμπορίδη. Και πάλι μπροστά η Λάρισα, δεν μπορεί ο Ζουράφσκι. Γιάννη Πάγκο, για να ακούσουμε αν υπάρχουν αντιδράσεις άμεσες από τις δύο ομάδες. Υπάρχει φάουλ στο μεταξύ στον Κάλβο. Ναι, Γιάννη. Είναι επόμενο. Πανηγύρισαν δεόντως το γκολ οι άνθρωποι από τον πάγκο της Λάρισας. Η αντίδραση από τον πάγκο του Άρη ήταν ενδεδειγμένη, θα λέγαμε.
ζήτησαν από τους παίχτες να μην τους επηρεάσει το γκολ, να βγουν μπροστά να ζητήσουν απάντηση. Λοιπόν, ο Νέτο αναλαμβάνει, τώρα χτυπάει το καμπανάκι στην περιοχή του Κοτσόλη. Για την κεφαλιά προσπαθεί εκεί ο Κόκε, πέρασε μπαλά, ο Γιάχιτς ήταν, συγγνώμη. Μπαλά πέρασε, out. Ο Ρομπέρς τελικά ήταν αυτός που προωθήθηκε και πήγε να απειλήσει με αυτή την κεφαλιά. Δικό μου λάθος, το συγγνώμη. Για να δούμε τώρα ο Κοτσόλης, ο οποίος κερδίζει και χρόνο για την εκτέλεση του ελεύθερου σε ένα κρίσιμο σημείο στην συμπλήρωση 80 λεπτών παιχνιδιού, και ενώ το παιχνίδι κυλούσε στα ίσια, ένας παίκτης που μπήκε αλλαγή έδωσε την ευκαιρία στη Λάρισα να ξεκλειδώσει την άμυνα του Άρη. Οι φιλάθλοι της ΑΕΛ στις εξέδρες και ένας τραυματισμός του Κυριακίδη, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Επιστρέφει ο παίκτης της ΑΕΛ. Νταμπίζας δυνατά μπροστά. Πάρα. Πάρα για τον Ζουράφσκι. Η παλιά από τον Ήλιτσε εκεί. Συνεχίζει ο Πάρα, δεν μπορεί όμως τώρα. Κόβεται. Ξανά ο Αργεντίνος. Πλάγια για τον Μπουκουβάλα. Πολύ δυνατά. Δεν προλάβαινε. Ο Ουζουνίδης καθοδηγεί τους παίκτες του και ζητάει να ανεβούν να πρεσάρουν. Υπάρχουν παράπονα από τον πάγκο του Άρη, Γιάννη Παγκό, έτσι. Τα παράπονα έχουν να κάνουν με το ότι δεν πήγε η μπάλα γρήγορα στον Καράμπελα για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι, και είπανε από τον τέταρτο να έδινε αυτός μια μπάλα αυτό. Λοιπόν, υπάρχει σφύριγμα. Ένα πλάγιο για τη Λάρισα, η οποία πήρε πάνω της. Λογικό ήταν, η ψυχολογία είναι υπέρ της με το 1-0. Ωστόσο, ο Άρης θα κάνει την προσπάθεια να απαντήσει. Τρέχει ο Βλοντάτσικ. Έχει βγει από την περιοχή ο Κοτσόλης και παραχωρεί το πλάγιο μακριά. Το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει βεβαίως. Ο Άρης θέλει να βγει μπροστά, δεν οργανώνεται ακόμη όμως όπως θα ήθελε. Παλιά τώρα για τον Πάρα που τρέχει γρήγορα. Ο Αργεντίνος θα προλάβει μεν, όχι σε δεύτερο χρόνο, το πλάγιο για τη Λάρισα. Πάρα που έχασε μια ευκαιρία. Είδε όμως τον Ζουράφσκι να τον ισοφαρίζει στα τέρματα φέτος. Από έξι έχουν οι δύο παίκτες για την ΑΕΛ. Κότσιος σε πλάγιο. Το γκολ ανέβασε και τους ρυθμούς των οπαδών της ΑΕΛ στις εξέδρες. Ο Άρης όμως δεν έχει παραδώσει τα όπλα. Ζεντίλ το σούτ, το Κοτσόλης με διπλή ενέργεια μπλοκάρει. Ψύχρεμος ο πορτιέρο της Λάρισας. Καλό το σούτ από τον Ντιάγκο Ζεντίλ. Πήγε να ευνηδιάσει. Και συνέχεια τώρα από τον Κοτσόλη. Ήλιτς έβαλε το πόδι στην μπάλα. Ο Ρομπέρς. Σιφάκης. Μακριά όσο μπορεί. Βενετίδης και Φωτάκης άλλαξαν. Με άλλο αέρα η ΑΕΛ οπωσδήποτε. Μπαλιά για το Ζουράφσκι, offside ο Πολωνός. Για να δούμε εδώ. Στα όρια, στα όρια. Ο βοηθός, ο Γούκος. Ήξερε καλύτερα. Και τώρα συνέχεια με ένα πλάγιο. Ο Γκαρσία κόβει, μπάλα και πάλι πλάγια. Εδώ η καλύτερη στιγμή στα τελευταία λεπτά για τον Άρη, το σούτ του Ζεντίλ.
Θέλησε να ευνηδιάσει τον Κοτσόλη, δεν τα κατάφερε όμως. Κίτρινη κάρτα, το φάουλ στον Κυριακίδη. Εκτέλεσε γρήγορα μεν ο Άρης, αλλά στα επανάληψη. Και πάμε στο Γιάννη Πάγκο. Γίνεται πιο επιθετικός ο Άρης, μπαίνει ο Κάμπορα, βγαίνει ο Μπατίωνα. Σε επιθετικός πέμπτη θέση ενός αμυντικού μέσου. Σε λίγο η αλλαγή, προς το παρόν ο Ζεντίλ εκτελεί με πάρα πολύ δύναμη. Έκανε έξοδο με γροθιές ο Κοτσόλης, το παιχνίδι συνεχίζεται. Ξανά ο Ζεντίλ, νέο γέμισμα, αλλά άστοχο αυτή τη φορά. Out. Σε μία από τις ενέργειες του μπήκε πριν από λίγα λεπτάκια ο Ζεντίλ. Και αυτός είναι ο Κάμπορα, ο Αργεντίνος, στη θέση του Μπατιόν. Ο Κάλβο κάτι φαίνεται να λέει και με τον Παμπορίδη. Ο Ντονάτο βοηθός του Μαζίνιο μπροστά στον πάγκο. Καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο αυτού του αγώνα, παρακολουθείται απευθείας από τηλεόραση του Α σε προσφορά του ΟΠΑΠ. Τρέχει ο Μετίν. Καράμπελας καλύτερα. Όμορφη ενέργεια. Οι κόντρες ευνοούν προς στιγμήν τον Άρη, τον Κάμπορα. Γκαρσία μπροστά όπως από τον Κότσιο. Σιφάκης, νέο λάθος, αλλά ευτυχώς για αυτόν εκεί είναι ο Ρομπέρς τώρα. Και δεν υπήρχε και παίκτης ο Άρη. Φάουλ επιθετικό του Κάμπορα, έσπρωξε τον Ταμπίζα. Εδώ δείτε ξανά, δεν υπολογίζει σωστά, δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Και το σπρώξιμο του Κάμπορα. Η Λάρισα παίζει και με το χρόνο τώρα, τη βολεύει το 1-0. Ο Άρης είναι αυτός που βιάζεται για να απαντήσει. Φάουλ πάνω στον Κάμπορα. Φωτάκης. Κάλβο με τη μία, Κάμπορα δεν μπορεί να συνεχίσει. Έρχεται ο Βλοντάρτσικ. Ζεντίλ, Νέτο. Με όσες δυνάμεις έχει ο Νέτο, που έτρεξε πολύ, δούλεψε πολύ σήμερα. Σέντρα από τον Κάλβο, Κάμπορα πάει να βάλει κάτω την μπάλα. Ο Αργεντίνος περνάει, πέναλτι. Πέναλτι για τον Άρη στο 87. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη τώρα, από το πέναλτι που έκανε στον Κάμπορα ο Κότσιος. Για να δούμε πώς έγινε η ανατροπή. Ο Παμπορίδης έβλεπε τη φάση από πίσω. Ο κόσμος του Άρη ξεσηκώνεται τώρα για τη μεγάλη ευκαιρία. Βλέπετε, ο Κάμπορα περνάει. Εδώ ανατρέπει, τουλάχιστον από αυτή την κάμερα. Και άλλη μια φορά ο Κότσιος πάει να τραβηχτεί. Ο Παμπορίδης έδειξε πέναλτι. Και για να δούμε την εκτέλεση τώρα με τον Κόκε. Κόκε απέναντι στον Κοτσόλη. 1-1. Ισοφάριση για τον Άρη στο 88. Ο Κόκε πάει στην εξέδρα, φυλάει τη φανέλα, πετυχαίνει το τέταρτο φετινό του γκολ και ξεσηκώνει τους οπαδούς του Άρη. 1-1, είχαμε πει ότι το παιχνίδι δεν είχε τελειώσει και πράγματι με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο νόμισμα πληρώνει και ο Άρης. Ο Κοτσόλης δεν μπορεί να το χωνέψει, ο Άρης όμως ισοφαρίζει. Και ο Κόκε θα δει κίτρινη, για να δούμε, όχι. Η εκτέλεση ξανά, απλά του έκανε παρατηρήσεις ο Παμπορίδης και από μία ακόμη κάμερα. Η εκτέλεση. 1-1 λοιπόν για τον Άρη, που βρέθηκε με την πλάτη στο τοίχο σε δύσκολη χρονική στιγμή. Απάντησε όμως με το πέναλτι. 1-1 λοιπόν. Και ενώ πάμε τώρα προς το τέλος. Ένα παιχνίδι που μας επεφύλασε σε ένα παστικό φινάλε. Ένα παιχνίδι με ελάχιστες ευκαιρίες. Φτωχό θέαμα. Καράμπελας. Κόρνερ από τον Μπουκουβάλα. Κοιτάξτε πώς πανηγυρίζει ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο κύριος Κόρδας. Ο
Κόκκι ετοιμάζεται να εκτελέσει, πήγε και ο Σεντίλ για βοήθεια. Χαμηλά η μπάλα, απομακρύνεται σε κόρνερ και πάλι από το Φωτάκι που ήταν στο δοκάρι. Παραμένει πολλοί κόσμο στην περιοχή του Κοτσόλη για την κεφαλιά. Ο Μαρίνος Ζουνίδης κάθισε στον πάγκο. Κόκε με πολύ δύναμη και πάλι απομακρύνεται από τον Μπενετίδη μπάλα. Το πλάγιο για τους κίτρινους. Στο τελευταίο λεπτό εδώ Μαζίνιο με νέες οδηγίες. Νέτο, ο Κάμπορα, συγγνώμη. Κάμπορα, Κόκε σήκωσαν την μπάλα εκεί που είναι ο Νταμπίζας μόνος. Απομακρύνει, όχι τόσο καλά. Πιο μακριά ο Φωτάκης κερδίζει και το φάουλ από τον Γκάμπορα. Τρία λεπτά καθυστερήσεων δείχνει ο κύριος Μίτσιος. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι δραματικό κάθε δευτερόλεπτο πλέον, έτσι όπως κύλησε το παιχνίδι και οι δύο ομάδες σκόραραν με τα πέναλτι που κέρδισαν και αφού μάχονται για την νίκη θα το συνεχίσουν αυτό το παιχνίδι στα υπολοιπόμενα δευτερόλεπτα. Γκαρσία. Κάμπορα. Άφησε το πλεονέκτημα της. Πήρε ο Βλοντάτσικ, όχι, το γυρίζει πίσω ο Παμπορίδης και δίνει φάουλ υπέρ της Λάρισας. Ο κύριος Κώστας Πυλαδάκης, ο πρόεδρος της ΠΑΕΛ και της Super League, με αγωνία παρακολουθεί. Και έχουμε μπει πλέον στις καθυστερήσεις. Με τη Λάρισα να έχει την ευκαιρία με ένα στημένο και εκτελεστή τον Μετίν στο φάουλ να απειλήσει. Ο Κόκκι κάθεται κοντά στην μπάλα και φώναξε ο Ζουνίδης. Δύναμη στην μπάλα που απομακρύνεται αρχικά. Μετίν ξανά. Ο Τούρκος κρατάει το σουτ. Πέρασε και από τον Βενετίδη που έτρεξε για μια κεφαλιά. Ο Κότσιος, συγγνώμη, που μπήκε στη φάση για μια κεφαλιά, αλλά άου την μπάλα. Άλλη μια φορά. Δυνατά μένω με την. Πάει στην πορεία της μπάλας. Ο Κότσιος, out. Και από μια ακόμη κάμερα. Πάρα μπροστά. Γιάχιτς. Πλάγιο υπό την πίεση του Ζουράφσκι. Αλλά είναι για τον Άρη, αλλαγή. Ο Καράμπελας θα εκτελέσει τώρα. Ο Παμπορίδης εξήγησε στους παίκτες τι συνέβη. Νταμπίζας μπροστά, Ζουράφσκι. Βενετίδης, πάει ο Νέτο πάνω του. Η σέντρα του Βενετίδη δεν φτάνει στους επιθετικούς. Έδιωξε ο Ρομπέρς μακριά τώρα από τον Γκαρσία. Κυριακίδης μπροστά όπως. Τρέχει ο Ζουράφσκι, πλάγια η μπάλα από το Ρομπέρς. Καράμπελας. Κόκε. Έχει γυρίσει να βοηθήσει. Παίρνει ο Μπουκουβάλας, ο Κόκε καλύτερα τοποθετημένος. Βλόνταρτσικ, υπάρχει φάουλ επιθετικό του Πολωνού. Ο Πανθρακικός κέρδισε μέσα στη φυλή 2-0. Το Θρασίβουλο. Παμπορίδης έδωσε οδηγίες για την μπάλα που στείνει ο Μετίν. Όλα αυτά ενώ τελειώνουν και τα δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων. Νεύρα τώρα μεταξύ Μετίν και Κόκε που είναι κοντά στην μπάλα και πάει Παμπορίδης να τον απομακρύνει. Ίσως να είναι και η τελευταία φάση του παιχνιδιού με το Μετίν εκτελεστή και όλους στην περιοχή, τους περισσότερους παίκτες να περιμένουν. Έδιωξε ο Κάμπορα. Τέλειωσε το παιχνίδι, ισόπαλο, 1-1. Οι δύο ομάδες μοιράζονται από ένα βαθμό σε αυτό το πολύ κρίσιμο παιχνίδι της 23ης αγωνιστικής και του πρωταθλήματος. Ισόπαλο ήταν και το παιχνίδι του πρώτου γύρου, ωστόσο η Λάρισα κρατάει το προβάδισμα 3 βαθμών από τους κίτρινους στη βαθμολογία. Η Λάρισα η οποία άνοιξε το σκορ στο 77 με το πέναλτι που κέρδισε ο Μετίν και εκτέλεσε ο Ζουράφσκι για να ισοφαρίσει με τον ίδιο τρόπο ο Κόκε 2 λεπτά πριν τη λήξη
της κανονικής διάρκειας. Στο σημείο αυτό όμως θα δώσουμε εικόνα και ήχο στα στούντιο του Α και επιστρέφουμε σε λίγο.